Η τιμολόγηση είναι από τις χαμηλότερες, αν όχι χαμηλότερες στην Ευρώπη. Η ιδέα της ενοποίησης είναι η ενοποίηση σε μια ενιαία τιμή του συνόλου του ευρωπαϊκού χώρου. Αυτό για μια χώρα, η οποία είναι ήδη πολύ φτηνή, δεν είναι σαφές τι όφελος θα έχει. Το αντίθετο. Μπορεί να αποβεί επιζήμιο. Άρα ο τρόπος, η διαδικασία και η ενσωμάτωση αυτών των χωρών που είναι κάτω από το τιμολόγια, προκειμένου να προστατεύσουν τη χρήστες, τους πελάτες, τους καταναλωτές αυτής της χώρας από μια αυξημένη ενιαία τιμή, είναι το ένα ζητούμενο το οποίο δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή στη συμφωνία. Το δεύτερο θέμα το οποίο καθιστά ευαίσθητη την περιοχή είναι τα γεωπολιτικά. Τα γεωπολιτικά δεν είναι μόνο ελληνικά. Δεν έχουμε γεωπολιτικές συγκρούσεις με την Κύπρο, τη Μάλτα ή την Ιταλία προφανώς. Αλλά τα γεωπολιτικά είναι πολύ ευαίσθητα γιατί αφορούν τη σχέση και την αυτονομία του στρατιωτικού σκέλους εντός του Blue Med. Σε αυτό το θέμα θα μπορούσε να υπάρξει μια πολύ πιο ισχυρή διαπραγμάτευση στο πρωτόκολλο του Blue Med, ούτως ώστε να διασφαλίζεται απολύτως η ευαισθησία στα γεωπολιτικά θέματα σε σχέση με το στρατιωτικό σκέλος. Το τρίτο θέμα το οποίο γύρει ερωτήματα είναι η γενικότερη τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή βεβαίως για την πλήρη ιδιωτικοποίηση των αερομεταφορών. Επαναλαμβάνω ότι οι αερομεταφορές ο τομέας έχει απελευθερωθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ότι αυτή τη στιγμή επιχειρείται η πλήρης απελευθέρωση των αεροδρομίων και μετάβασή τους από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Το έκανε και πολύ πρόσφατα η κυβέρνηση θέτοντας σε ιδιωτική το σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, αυτών που δεν είναι ήδη ιδιωτικοποιημένα. Και τρίτο, η ίδια η ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου θα γίνει με όρους ιδιωτικοποίησης, διότι αυτό που προτρέπει και αυτό που θα συμβεί είναι και η συμμετοχή του Blue Bet. Σε απλά ελληνικά, το σύνολο των υπηρεσιών πολιτικής αεροπορίας, των φορέων δηλαδή που είναι υπεύθυνοι για αυτή τη διαχείριση, θα αποκτήσουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας και θα μπορεί να έχουν ιδιωτικά χαρακτηριστικά από εκεί και πέρα. Ασφαλιστική δικλίδα, για να μην θεωρηθεί ότι όλα αυτά δεν διασφαλίζουν τουλάχιστον κάποιες ελάχιστες εγγυήσεις για τη χώρα. Οι αποφάσεις των Blue Med στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχονται με ομοφωνία. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής μία ή περισσότερες από τις παραπάνω αποφάσεις και αρνητικές προδιαγραφές που αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Υπό τους όρους αυτούς ψηφίζουμε παρόν. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.